Ενδεκάτη και τελευταία Ευαγγελική Περικοπή, κατά σειρά, από τα Ιωθανά Ευαγγέλια είναι από το 21ο κεφάλαιο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στίχοι 15-25. «Ότι ονειρίστησαν, λέγει το Σίμων Πέτρο Ιησούς, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με πλειον τούτον. Λέγει αυτό, ναι Κύριε, σύ δώσω τη φλόση. Λέγει αυτό, βόσκε τα προβατά, τα αρνία μου. Λέγει αυτό πάλι δεύτερον, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με. Λέγει αυτό, ναι Κύριε, σύ δώσω ότι φιλώσε. Λέγει αυτό, πίμηνε τα προβατά μου. Λέγει αυτό το τρίτον, Σίμων Ιωνά, φιλείς με. Ελεπίθη ο Πέτρος, ότι είπε αυτό το τρίτο, φιλείς με. Και είπε αυτό, Κύριε εσύ πάντα είδας, σύ γινώσκεις ότι φιλώσε. Λέγει αυτό Ιησούς, βόσκε τα προβατά μου. Αμήν, αμήν λέγωσε. Ότι είσαι νεότερος, εζώνιες εις αυτόν και περιπάτησε όπου ήθελες. Όταν δεν γεράσεις, εκτείνεις τα σκύρα σου και άλλος εσιώσει και είσαι όπου θέλεις. Τούτο δε είπε, σημαίνον ποιο θανάτου δοξάσει το Θεό. Και τούτο λοιπόν λέγει αυτό ακολούθημη. Στραφίζει ο Πέτρος και βλέπει τον μαθητή ονειγά από Ιησούς ακολουθούντα, ως και ανέπεσε το δείπνο πει το στήθος αυτού. Και είπε, Κύριε, τι σε στην ο παραδιδούσε, τούτον εδώ ο Πέτρος, λέγει το Ιησού, Κύριε, ούτω ζετή, λέγει αυτό ο Ιησούς, αν αυτό θέλω μένει, έως έρχομαι, τι προσέ, σε ακολούθη με. Εξήθων ο λόγος ούτως, εις τους αδερφούς, ότι ο μαθητής εκείνος ούκ αποδνίσκη. Και ούκ είπε αυτό ο Ιησούς, ότι ούκ αποδνίσκη, αλλά αν αυτό θέλω μένει, έως έρχομαι, τι προσέ. Ούτως εστίν ο μαθητής, ο μαρτυρών περί τούτων και γράψα ταύτα και είδαμε ότι αληθίσει στην η μαρτυρία αυτού. Έστε δε και άλλα πολλά ως επίησε ο Ιησούς, άτε να εγγράφεται καθέν, ο δε αυτόν με τον κόσμο χωρίσε τα γραφόμενα βιβλία. Αμήν. Εδώ θέλω να κάνω δύο σχόλια. Το πρώτο. Ο Χριστός τρεις φορές ρωτάει τον Πέτρο και του λέγει αν τον αγαπά. Αλλά για να δούμε αγαπητοί τηλεθεατές, γιατί ο Χριστός ρωτάει τρεις φορές τον Πέτρο αν τον αγαπά, ας πάρουμε με τη σειρά τα πράγματα να δούμε. Στο 26ο κεφάλαιο, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, 30-32 στίχος, μετά που ο Χριστός παρέδωσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας του σώματός του και αίματός του, έπειτα λέγει ο Ευαγγελιστής. Και οι μνήσαντες εξήτων εις το όρος των ελαιών. Τότε λέγει αυτής ο Ιησούς, πάντες εμείς σκανδαλιστήσεστε εν ημί εν τη νυχτή ταύτη, γέγραπτε γάρπα τάξω των πεμένα και διασκορπιστήσονται τα πρόβατα της πίμνης. Μετά δε το εγερθύνεμε προάξω εμάς εις την Γαλαία. Αφού έψαλαν, πήγαν στο όρος των ελαιών. Τότε ο Ιησούς λέγει στους μαθητάς, όλοι εσείς απόψε αυτή τη νύχτα θα ακλονιστεί η πίστη σας ως προς εμέ. Θα σκανδαλιστείτε και θα με αρνηθείτε, διότι είναι γραμμένον από τον προφήτη Ζαχαρία. Και αναφέρει ο Χριστός στους μαθητάς μια προφητεία από το 13ο κεφάλαιο του Ζαχαρία, 7 στίχο, που λέγει εκείνο ο Θεός. Εγώ, ο πατήρ και του Μεσσίου Χριστού, θα φωνεύσω το πεμένα Χριστόν και θα διασκορπιστούν τα πρόβατα της μάνδρας. Του τέστην εσείς οι μαθητέ μου. Μετά όμως που θα αναστηθώ θα σας περιμένω στη Γαλαία. Εκεί θα συναντηθούμε. Ο Πέτρος όμως του είπε, κι αν όλοι θα σκανδαλιστούν και θα σε αρνηθούν, εγώ ποτέ μα ποτέ δεν θα σε αρνηθώ. Ο Χριστός του είπε, αλήθεια σου λέγω Πέτρε, ότι απόψε αυτή τη νύχτα, προτού φωνάξει ο πετεινός, θα με αρνηθείς τρεις φορές, ότι δεν με γνωρίζεις. Ο Πέτρος όμως
εστήριζε τον εαυτό του και έλεγε «Κι αν ακόμα θα χρειαστεί να πεθάνω μαζί σου, ποτέ, μα ποτέ δεν θα σε αρνηθώ». Στη συνέχεια, ο Ευαγγελιστής γράφει ότι όταν ο Χριστός οδηγήθηκε στο δόλο του δικαστηρίου, τον ακολούθησε και ο Απόστολος Πέτρος και κάθεσε στην αυλή και ζεστανόταν στη φωτιά με το σάλος που ήταν εκεί, ότι ήταν κρύο. Μια υπηρέτρια, μια απλή γυναίκα του λαού, ρώτησε τον Πέτρο και του είπε «Και εσύ ήσουνα μαζί με τον Ιησού τον Ναζωραίο». Ο Πέτρος άρχισε να καταράτε τον εαυτό του και να ορκιστεί και να αρνηθεί τον Χριστό και να πει «Γυναίκα, δεν γνωρίζω, δεν ξέρω τον άνθρωπο». Και αφού αρνήθηκε τρεις φορές τον Χριστό, αμέσως φώναξε ο Πετρινός. Και καθώς μας πληροφορεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, στο 22ο και ο Ευαγγελιστής Λουκάς, στο 22ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, 61-62 στίχους, «Και στραφείς ο Κύριος ενέβλεψε το Πέτρο και υπαιμνείς ο Πέτρος του λόγου του Κυρίου, ως είπεν αυτό, ότι πριν αλέκτορα φωνήσε, απανήσε με τρεις και έξω τον έξω ο Πέτρος και έκλαυσε πικρός». Τη στιγμή εκείνη που ο Πέτρος αρνήθηκε τρεις φορές τον Χριστό, ο Κύριος έριξε το βλέμμα του επάνω στον Απόστολο Πέτρο και τη στιγμή εκείνη ήταν σαν να το έλεγε στον Πέτρο «Ε Πέτρε, εσύ ήσουν που έλεγες ότι αν θα χρειαστεί να πεθάνεις μαζί μου, ποτέ, μα ποτέ δεν θα σε αρνηθώ». Και βλέπεις, με αρνήθηκες τρεις φορές. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ο Πέτρος τρεις φορές αρνήθηκε τον Χριστό. Γι' αυτό εδώ στην περικοπή, μετά την Ανάστασή του, το ρωτάει τρεις φορές και το λέγει «Σίμων, ιέ του αιωνά, με αγαπάς, βόσκε τα αρνία μου. Σίμων, ιέ του αιωνά, με αγαπάς, πείμενε τα προβατά μου. Σίμων, ιέ του αιωνά, με αγαπάς, βόσκε τα προβατά μου». Τρεις φορές αρνήθηκε τον Χριστό, γι' αυτό τρεις φορές το ρωτάει τώρα ο Χριστός αν τον αγαπά. Δια τούτο το συμπέρασμα εδώ, αγαπητοί τηλεθέατε, είναι τούτο. Ας μη λέμε μεγάλες κουβέντες, αλλά ας έχουμε ταπείνωση ότι να μην κάνουμε και σαν το Φαρισαίο που ύψωσε τον εαυτόν του, αλλά ας έχουμε ταπείνωση ότι ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε νίδουσι χάρη. Και τέλος, το δεύτερο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι ο Ευαγγελιστής εδώ κλείνει το Ευαγγέλιο του με τους εξής λόγους. Είναι και άλλα πολλά θαύματα, δασκαλίες που έκανε ο Χριστός, τα οποία αν θα γραφόταν όλα τα βιβλία του κόσμου δεν θα τα χωρούσαν. Και καθώς λέγει στο 20ο κεφάλαιο ο Ιωάννης, 30-31 στίχους, «Πολλά μεν ον και άλλα σημεία επίεσε ο Ιησούς ενώπιον των μαθητών αυτού, ουκέστε και γραμμένα εν το βιβλίο τούτο». Είναι πολλά θάματα και διδασκαλίες που έκανε ο Χριστός, τα οποία δεν είναι γραμμένα σε αυτό το βιβλίο, δηλαδή στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Εννοεί τους άλλους τρεις Ευαγγελιστάς. Θέλει να πει είναι στο κατά Μαθαίον, στο κατά Μάρκον και στο κατά Λουκάν, αλλά και άλλα πάρα πολλά θαύματα και δασκαλίες που έκανε ο Χριστός που δεν τα έγραψαν οι Ευαγγελιστές, έγραψαν αυτά που χρειαζόταν μόνο για τη σωτηρία μας. Και τέλος, στην συνέχεια ο Ευαγγελιστής λέγει «Ταύτα δε γέγραπτε ή να πιστεύσετε ότι ο Ιησούς εστίν ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και να πιστεύοντες ζωήν έχετε το ονόματι αυτού». Όλα αυτά γράφηκαν, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, για να πιστεύσετε ότι ο Μεσσίας είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και να πιστεύετε
να έχετε στον εαυτό σας αιώνια ζωή δια το όνομά Του. Πράγματι, όσοι άνθρωποι διαβάζουν το Ευαγγέλιο του Χριστού και το τηρούν κατά γράμμα, θα έχουν αιώνια ζωή, θα ζήσουν αιώνια με τον Χριστό που δεν θα υπάρχει τέλος. Καθώς ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, 5ο κεφάλαιο, 12 στίχο γράφει: «Ο έχων τον Υιόν έχει την ζωή, ο μη έχων τον Υιόν του Θεού την ζωή ο έχει». Έτσι, αγαπητοί τηλεθεατές, τελειώσαμε τις 11 ευαγγελικές περικοπές από τα Ιωθενά Ευαγγέλια. Και είδαμε σε αυτές τις περικοπές τα εξής. Πρώτον, ο Δημιουργός του Σύμπαντος που επίησε των ουρανών και τη γην ένας είναι. Αλλά ο ένας Θεός είναι τρία πρόσωπα και τρία πρόσωπα ένας Θεός, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Δεύτερον, είδαμε ότι ο διάβολος δεν χαίρει πολύ όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει, αλλά όταν δεν μετανοεί το έτσι χαίρει, διότι ξέρει πολύ καλά ότι αν δεν θα μετανοήσει δεν θα σωθεί. Γι' αυτό χαίρει περισσότερο. Τρίτον, είδαμε ότι τα θαύματα, όσα θαύματα να δούμε, δεν είναι σε θέση να μας βοηθούν στη σωτηρία, παρά μόνο τα έργα, τα καλά έργα που τα κάνουμε εδώ στη γη. Τέταρτον, είδαμε τη θεότητα του Χριστού και είδαμε ακόμα ότι όπως ο Χριστός αναστήθηκε και εμείς μια μέρα θα αναστηθούμε. Πέμπτον, είδαμε ότι η Παλιά Διαθήκη ερμηνεύεται με την Καινή Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη με την Παλιά Διαθήκη. Έκτον, είδαμε ότι ο Χριστός μετά την Ανάστασή Του έφαγε μαζί με τους Αποστόλους. Έβδομον, είδαμε ότι ο Χριστός αληθώς αναστήθηκε. Όγδο, είδαμε ότι όσοι διαβάζουν το Ευαγγέλιο του Χριστού, το τηρούν και τα γράμμα, ο Χριστός τους ονομάζει αδελφούς Του. Ένατον, είδαμε ότι η απιστία του Θωμά ήταν καλή. Δέκατον, είδαμε την θεότητα του Χριστού και τέλος, ενδέκατο, είδαμε ότι εάν θα μελετήσουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού, θα το τηρήσουμε κατά γράμμα, τότε θα ζούμε αιώνια με τον Χριστό που η ζωή μας δεν θα τελειώνει ποτέ. Αλλά για να τα μάθουμε όλα αυτά, αγαπητοί τηλεθεατές, πρέπει να γνωρίσουμε τρία πράγματα. Πρώτον, να πιστεύσουμε ότι η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού, ότι οι προφήτες, οι Απόστολοι, οι συγγραφείς της Βίβλου δεν έγραψαν δικά τους λόγια, αλλά το Άγιο Πνεύμα τους φώτισε και έγραψαν το Λόγο του Θεού, καθώς ο Απόστολος Πέτρος στη Δευτέρα του Επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, 21 στίχο γράφει: «Ο γαρθελήματι ανθρώπου ενέχθη ποτέ προφητεία, αλλά υπό πνεύμα του Αγίου φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι Θεού άνθρωποι». Έτσι να πιστεύουμε ότι η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού. Δεύτερο, να τη μελετήσουμε και τρίτο, να την τηρήσουμε. Αν θα πιστεύσουμε ότι η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού, θα τη μελετήσουμε και θα τη τηρήσουμε, τότε αυτά τα λίγα χρόνια, 50, 80, 100 χρόνια που θα μας χαρίσει ο Θεός εδώ στη γη, να τα περάσουμε με αγάπη, με χαρά και με ειρήνη, και όταν θα έρθει αυτή η ευλογημένη ώρα να φύγουμε από τον κόσμο τούτον στην πέραν του τάφου ζωή. Ότι, όπως έχω τονίσει και άλλη φορά, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, η ζωή του ανθρώπου δεν σβήνει, δεν τελειώνει στο φιάρι του νεκροθάφτη, αλλά ζει και πέραν του τάφου. Έτσι, όταν θα έρθει αυτή η ώρα, να πάμε και να είμαστε μαζί με τους Πατριάρχας, Αβραάμ, Ισάκ, Ιακώβ, με τους Προφήτας, Αποστόλους και Αγίους της Εκκλησίας μας, στην επωράνιον Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.